Γυναίκες ήρωες, έγραφε το πανό που ανήρτησαν οι μαθητές της τρίτης τάξης του πρώτου γυμνασίου στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει σε μια ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης. Η πρωτοβουλία των μαθητών αφορούσε στην αναζήτηση δοτών μυελού των οστών για να βοηθήσουν συμμαθητή τους, ο οποίος νοσεί από οξία λεμφοβλαστική λευκαιμία. Και στη θέση αυτού του παιδιού μπορεί να ήταν κάποιο δικό μας πρόσωπο που το αγαπάμε. Ελάτε όλοι. Όπως μπορείτε να δείξετε και πίσω, ο κόσμος ήδη έχει προσέλθει και έχει δεχτεί το κάλεσμά μας. Είναι καιρός τώρα που την ετοιμάζουν, ξέρετε, φυλάδια, ενημέρωση και πραγματικά μας συγκινούν. Να συνδράμουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα για να βοηθήσουν έναν μαθητή του γυμνασίου μας που με την δωρεά μυελού των οστών μπορεί να σωθεί. Η ανταπόκριση του κόσμου ή στο κάλεσμα των μαθητών του πρώτου γυμνασίου της Πτολεμαΐδας προκειμένου να βρεθεί συμβατός δότης για τον 14χρονο συμμαθητή τους ήταν συγκινητική. Τώρα θα γίνει μια δοκιμή να δούμε αν είμαστε συμβατοί και από εκεί και πέρα, είναι λίγο απίθανο βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας πιστεύω πρέπει να πάρει την απόφασή του. Με το που το έμαθα, σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω. Η διαδικασία είναι αρκετά σύντομη και πάρα πολύ εύκολη και μακάρι να κάνουμε κάτι καλό. Δεν είναι κάτι, είναι πολύ εύκολο. Το να δώσουμε με μια μπατονέτα λίγο σάλιο πιστεύω δεν είναι κάτι το δύσκολο. Κανονικά όλη η πόλη έπρεπε να είναι εδώ. Στο περίπτερο που έστησαν οι μαθητές προσήλθαν ακόμη και όλα τα μέλη οικογενειών με την ελπίδα να είναι οι συμβατοί δότες του 14χρονου Ανδρόνικου. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι καλύτερο για τον Ανδρόνικο. Μακάρι να είμαστε εμείς οι συμβατοί δότες, ας πούμε, να βοηθήσουμε τον Ανδρόνικο και να γίνει καλά. Η εκδήλωση αυτή είναι αφορμή για την ίδρυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στην Πτολεμαΐδα. Τα παιδιά με λευκαιμία και ειδικά όταν υποτροπιάζουν πρέπει να κάνουν μεταμόσχευση. Και η μεταμόσχευση δεν γίνεται με αεροκοπανιστό, ούτε με ευχολόγια ή από την πολυθρόνα να γράφουμε στο ίντερνετ και να λυπούμαστε για να χαιρόμαστε. Εδώ απλώνουμε το χέρι μας, ανοίγουμε το στόμα, δίνουμε σάλιο, απλώνουμε το χέρι μας, δίνουμε ζωή από τη ζωή μας. Η προσπάθεια αναζήτηση συμβατού δότη για το 14χρονο μαθητή από την Πτολεμαΐδα, εφόσον χρειαστεί, θα επαναληφθεί.